και πάντων του Ιησέντρου τρεχόντα. Έχουμε δύο λόγια για τον διάρκος πάνω σε αυτή τη φράση που διαβάσαμε λίγο πριν μπροστά στην Παναγία μας, η οποία λέει στη σύγχρονη γλώσσα ότι εσύ Παναγία μας είσαι το τείχος, η προστασία των παρθένων. Και επίσης είσαι η προστασία και το τείχος όλων αυτών που προστρέφουν σε σένα, που καταφεύγουν σε σένα. Όταν ο Απόστολος Παύλος περνούσε από την Κεσάρια σε μία από τις αποστολικές του περιοδίες, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων ότι εκεί φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Αγίου Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους. Και σε αυτόν υπήρχαν 4 κόρες, θυγατέρες, παρθένες, προφητεύουσες. Αυτές οι κοπέλες ήταν αφιερωμένες στο Θεό, ήταν μοναχές, όπως τα λέγαμε σήμερα, και ήταν και προφητεύουσες, δηλαδή είχαν το χάρισμα της προφητείας. Και τι σημαίνει προφητεία? Σημαίνει να φανερώνουμε τον Θεό και να αποκαλύπτουμε τον Θεό στους ανθρώπους και μάλιστα τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Χριστό. Και αυτό ήταν το έργο των προφητών. Αυτές οι κοπέλες είχαν παρθενία όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο νου. Και κυρίως αυτή είναι η έννοια της παρθενίας. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρό και παρθένο το νου του. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι της αθεΐας και οι λογισμοί, οι αισχροί, οι σαρκικοί, οι λογισμοί που έχουν σχέση με τις ειδονές, τις κακές ειδονές που υιοθετεί ο άνθρωπος και τις επιθυμεί πολλές φορές. Και βέβαια δεν θα μπορούσε κανένας να πει ότι είναι παθένος στο νου, ότι είναι καθαρός στο νου του. Αλλά βεβαίως η υπεραγία Θεοτόκος ήταν και γι' αυτό ακριβώς τιμήθηκε και τιμάται και θα τιμάται στην ονειότητα. Είχε αυτή την παρθενία του νόος, είχε αυτή την καθαρότητα, την υπερπάσανά την καθαρότητα, την καθαρότητα πάνω από όλους τους ανθρώπινους νόες και από τους αγγελικούς νόες ακόμα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και τιμιωτέρα το Χερουβίμ και εξωτέρα το Σεραφείμ. Γι' αυτό ακριβώς και όταν την εικονογραφούμε, την εικονογραφούμε με 3 αστέρια, 2 στους ώμους και 1 στο μέτωπο, για να εκφράσουμε βεβαίως την αϊπαρθενία του σώματος, αλλά και την αϊπαρθενία του νου. Έτσι η Παναγία μας δεν άφησε το νου της να μολυνθεί ούτε από βλάσιμους λογισμούς, ούτε από όνειρους, ούτε από εσχρούς. Και πώς το κατάφερε αυτό, για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να το καταφέρουμε. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το κατάφερε διότι προσήφιε το αδιάλειπτα με την καρδιακή νοερά προσευχή, την οποία την
εξασκούσε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από τότε που εισήλθε στα Άγια των Αγίων και άρχισε να καταλαβαίνει κάπως τον εαυτό της από 3 ετών. Διδάχθηκε βέβαιως με τη χάρη του Θεού αλλά και με τη δική της προσπάθεια και αναζήτηση αυτή την καρδιακή, την ωραία προσευχή. Έμαθε τον τρόπο και εξάσκησε αυτή την προσευχή όπου ο νους κολλάει στον Θεό και η μνήμη του ανθρώπου έχει μέσα της μόνο τον Θεό. Οπότε αυτόματα αποκλείει την είσοδο σε οποιαδήποτε άλλη μνήμη, σε οποιαδήποτε άλλη σκέψη, σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμία, σε οποιοδήποτε άλλο λογισμό που πάει να εισέλθει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Αυτό ήταν το έργο που έκανε η Παναγία. Γι' αυτό και είναι η πρώτη Παρθένος, η αρχηγός των Παρθένων, βεβαίως μετά από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και είναι αυτή η οποία πρώτη μας δίδαξε αυτή τη μέθοδο της νοεράς και αδιάλειπτης ευχής, η οποία διαφυλάσσει το νου του ανθρώπου Παρθένου. Και ακριβώς τότε ο άνθρωπος έχει σαν τείχος, σαν προστασία την υπεραγία Θεοτόκο. Και γίνεται, θα λέγαμε, παιδί της Παναγίας και η Παναγία γίνεται το χείρωμά του, γίνεται το τείχος του. Και τότε μπορεί να την επικαλεστεί και σωστά, ξέρετε. Γι' αυτό λέει αμέσως μετά ο στίχος «Και πάντα τον εισέ προστρεχόντων». Είσαι τείχος Παναγία μας. Για τον Παρθένο, τον μοναχό, τον αφιερωμένο στο Θεό, αυτό που έχουν τη σωματική παρθενία, αλλά και την παρθενία του νοός, γιατί δεν σώζει μόνο η σωματική παρθενία, αλλά και όλων όσων σε επικαλούνται. Αλλά ποιος μπορεί να επικαλεστεί την Παναγία σωστά? Αυτός ο οποίος έχει συγκεντρωμένο το νου του στον Θεό. Και πότε έχει συγκεντρωμένο το νου σου? Όταν ακριβώς έχεις αυτή την προσπάθεια να κρατάς παρθενικό το νου σου, καθαρό από κάθε άλλο λογισμό, από κάθε άλλη σκέψη, η οποία σε διασπά, σε περισπά, σε διαχέει στον κόσμο και στα κτίσματα, αντί να έχεις το νου σου στον Θεό. Έτσι αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας με αφορμή αυτή τη φράση. Ας επιδιώξουμε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την παρθενία του νοός και να μην αφήνουμε το νου μας να μολύνεται. Γιατί αυτό κυρίως δεν θα μας κρίνει, λέει κάπου η Αγία Γραφή, εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει. Και συνήθως ο νους μας σταματάει στα λόγια που λέμε με το στόμα μας και λέμε να προσέχουμε το πώς μιλάμε, διότι θα κριθούμε από αυτά που λέμε. Βεβαίως ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ένα άλλο στόμα, μια άλλη φωνή που λέγεται ενδιάθετος λόγος, εσωτερική ομιλία, εσωτερική φωνή, και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος, οι λογισμοί δηλαδή που έχουμε, με αυτό το στόμα που είναι εσωτερικό, με το οποίο πάλι μπορούμε να μιλάμε. Είναι η εσωτερική φωνή και αυτή η φωνή παράγει λόγο. Και ο άνθρωπος έχει λόγο εσωτερικό, μπορεί να μην λέει τίποτα με το στόμα, αλλά λέει με το νου του. Και αυτά που λέει είναι που θα τον κρίνουν τελικά. Γιατί ο Κύριος είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Αυτός που εξετάζει την καρδία μας, τι μιλάει, τι λέει, τι επιθυμεί για τους νεφρούς. Τον εσωτερικό, τον ενδιάθετο λόγο λοιπόν να προσέξουμε και όχι μόνο τον εξωτερικό, ώστε να υπάρχει αυτή η αναφορά η συνεχή στον Θεό και να μπορούμε να πούμε στον Θεό ότι Κύριε, να εγώ προσπαθούσα και με τον εσωτερικό λόγο να μιλάω μόνο για Σένα. Και γι' αυτό φύλαξα και καθαρό και παρθενικό το νου μου από κάθε άλλο κακό λόγο, εσχρό ή βλάσιμο ή πονηρό. Ας παρακαλούμε την Παναγία μας να μας δίνει αυτή την χάρη, να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, να έχουμε το νου μας στον Θεό, να έχουμε τον εσωτερικό, τον ενδιάθετο λόγο σε μια συνεχή συνομιλία με τον Θεό, ώστε να φυλάσσεται αυτή η παρθενικότητα του νους
και να είναι η Παναγία μας στίχος και σκέπη και προστασία και μεσήτρια και ποιήτρια και σωτηρία σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα.